Από το πρωί είμαστε εδώ πέρα εργαζόμενοι, φορείς και κάτοικοι, προκειμένου να μην περάσει και αυτή η απόφαση. Και δεν θα τους το επιτρέψουμε να περάσει. Ήδη απάνω δεν μπορούν να συνεδριάσουν. Εργαζόμενοι έχουν κάνει κατάληψη στον χώρο που θα συνεδρίαζαν και δεν μπορούν να συνεδριάσουν. Τους καλούμε να πάρουν πίσω την πρόσκληση. Τώρα να σταματήσει κάθε διαδικασία. Να μην πατήσει άνθρωπος απάνω. Τι άλλο θα σκεφτούνε? Μια προσπάθεια μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Δεύτερη προσπάθεια αρχές Αυγούστου. Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να υλοποιήσουν μια πολιτική εχθρική στο λαό της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι είτε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την κυρία Δούρου, είτε αύριο μεθαύριο με τον κύριο Πατούλη. Ο στόχος τους είναι ένας, να εξυπηρετήσουν μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι λιμένονται το χώρο των απορριμμάτων, εις βάρος της υγείας μας, εις βάρος της ίδια μας της ζωής και βεβαίως του περιβάλλοντος. Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση, εκφράζοντας ιδιαίτερα την ανησυχία μας, αλλά και ταυτόχρονα την αγωνιστική μας ετοιμότητα για τις εξελίξεις που δρομολογούνται στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΝΑ για την παραπέρα επέκταση του Χιτά Φυλής. Έχοντας μια εμπειρία κάποιων χρόνων, εμείς σαν Σωματείο Συνταξιούχων, απόμαχοι της δουλειάς, όχι όμως της ζωής, μαζί με τα άλλα σωματεία της περιοχής θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα περιβάλλον υγιές για εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια. Το ότι είμαστε σήμερα εδώ και πολύ περισσότερο το ότι είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ εδώ σαν τον κλέφτη το τι ήθελε να συνεδριάσει, φανερώνει ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία και συνεννόηση στους χειρισμούς ανάμεσα στην κυρία Δούρου, την πρώην Περιφερειάρχη, και τον κύριο Πατούλη που θα αναλάβει σε λίγο. Υπάρχει πλήρη συμφωνία και συνεννόηση και στους χειρισμούς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για να επιβληθεί με τον νόμο και την τάξη ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα που απέρριψε τα προηγούμενα χρόνια ο λαός του Λεκανοπεδίου, ο οποίος σχεδιασμός προβλέπει η Δυτική Αθήνα να ζήτει και το Θριάσιο να συνεχίσουν να ζουν μέσα στον καρκίνο, με επέκταση της χωματερής, με εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, με εργοστάσια και καύσεις, θα ανοίξουν το δρόμο σε λίγο, με νέες χωματερές ίδιου τύπου ακριβώς όπως το γραμματικό, με την ενεργοποίηση του νόμου που δίνει ακόμα και τα ενεργά λατομεία στη διαχείριση των απορριμμάτων και φυσικά ένας τρελός χορός εκατομμυρίων για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους επεριβόητους επενδυτές, για τα μεγάλα μονοπόλια που θα θησαυρίσουν γεμίζοντας καρκίνο όλη την Αττική, εκμεταλλευόμενοι τους ίδιους τους εργαζόμενους που θα απασχολούν σε άθλιες εργασιακές συνθήκες και ξεζουμίζοντας τους φορολογούμενους της Αττικής με 7, 8, 9 και 10 χαράτσια που θα πληρώνουν για τη διαχείριση αυτών των περιβόητων απορριμμάτων. Κυβέρνηση, δημάρχοι και περιφερειάρχες φορτώνουν χωματερές του λαού τις πλάτες. Τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η νέα περιφερειακή αρχή του Πατούλη, όσο και η απερχόμενη περιφερειακή αρχή Δούρου, δίνουν ο ένας τον άλλον τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, προωθώντας την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων
την πιο μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζομένων του κλάδου, την παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ανοχή απέναντι στην ασυδοσία του βιομηχανικού κεφαλαίου που σπέρνει κατά βούληση τα τοξικά αλλά και επικίνδυνα απόβλητά του. Η κυβέρνηση, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στον τομέα των απορριμμάτων, το βλέπουν ως χρυσό. Αυτό δηλώνει η Δούρου σε όλα τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια. Δεν διστάζουν μάλλον, μάλιστα, να παίξουν και με τις ανθρώπινες ζωές, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα, αν σκάσει αυτή η βόμβα, δεν θα επηρεάσει μόνο τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Δυτικής Αθήνας, αλλά ολόκληρη την Αττική. Γι' αυτό και το θέμα δεν αφορά μόνο εκείνη την περιοχή, αλλά το σύνολο της Αττικής. Κανένας από όλους αυτούς δεν είναι αθώος. Προωθούν την επέκταση του χιτά φυλής και μας φέρνουν σαν λύση τα εργοστάσια καύσης που φέρνουν τον καρκίνο στον εργατόκοσμο και τα παιδιά του που κατοικούν στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Αυτό το έγκλημα ούτε θα το ανεχθούμε ούτε θα το επιτρέψουμε. Τους καλούμε για ακόμη μια φορά να πάρουν πίσω κάθε επέκταση. Γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική τους μυρίζει καρκίνο και δεν θα επιτρέψουμε να παίζουν με τις ζωές τις δικές μας και τις ζωές των παιδιών μας. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε, είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοια κόλπα θα ξεγελάσουν και θα πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Η πολιτική τους τσακίζει το λαό, φτώχεια, ανεργία και σκουπιδαριό. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε πλωρό κλαρί. Ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο, ούτε από τη νέα περίοδο που θα ξεκινήσει με την ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε για μας και τα παιδιά μας να συνεχιστεί αυτή η βάρβαρη πολιτική που αφήνει πίσω τις θύματα, πολλά θύματα. Θύματα μέσα στους χώρους δουλειάς, θύματα στους εργαζόμενους, θύματα στις χωματερές, θύματα από τον καρκίνο, και το μεγάλο θύμα που είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος για ολόκληρη την Αττική. Θα μας βρούνε απέναντί τους, όποτε και να προσπαθήσουν να συνεδριάζουν με θέμα την επέκταση της χωματερής ή τη δημιουργία εργοστασίων καύσης ή οτιδήποτε άλλο είναι εχθρικό προς τη ζωή μας και τα συμφέροντά μας, θα είμαστε απέναντί τους και θα τους υπενθυμίζουμε ότι ο λαός της Δυτικής Αθήνας, ο λαός της Δυτικής Αττικής έχει καταψηφίσει αυτή την πολιτική. Δεν συμφωνεί. Υπάρχουν αποφάσεις σωματείων, φορέων, δημοτικών, διοικητικών συμβουλίων που λένε όχι, τέρμα πια, να κλείσει εδώ και τώρα η χωματερή, να αξιοποιηθεί η επιστημονική γνώση που υπάρχει, τα τεχνολογικά επιτεύγματα και να γίνεται διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού. Αυτή είναι η απόφασή μας, να το βάλουνε καλά στο κεφάλι τους και να είναι σίγουροι ότι όποτε προσπαθούνε είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε σε διοικητικά συμβούλια του ΕΣΚΝΑ ή σε εκτελεστικές επιτροπές να περνάνε αντίστοιχα ζητήματα, θα νιώθουν τη φωνή μας, θα νιώθουν την ανάσα μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Έξω τα σκουπίδια από να κλείσει τώρα η χωματερή. Στις προγραμματικές δηλώσεις δεν κρύψαν λόγια. Δεν κρύψαν λόγια. Τα πάνε καθαρά. Είπαν σύγχρονες τεχνολογίες, σικάτο αυτό, ενεργειακής αξιοποίησης, δηλαδή να ανοίξουν το δρόμο για τα εργοστάσια καύσης, και πολύ περισσότερο βάλανε επιτάπητο στο θέμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι αντιδράσεις των κατοίκων, λες και οι κάτοικοι αντιδρούν από κάποια ιδεολειψία. Όχι επειδή ζουν στον καρκίνο αυτοί και τα παιδιά τους, και αν δεν τα καταφέρουμε με το καλό, δηλαδή με τις γνωστές εξαγορές, με τις γνωστές παρενέσεις, να τα καταφέρουμε με το βούρδουλα τα μάτ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε πιο πολύ την επόμενη φορά, πιο μαζικοί, με περισσότερα σωματεία, με περισσότερους φορείς. Έχει έρθει η ώρα να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη λίγων. Γεια και χαρά, καλό αγώνα!